Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε και με το Δημαρχείο Βοΐου στην Σιάτσα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ζεφλή, τον Δήμαρχο Βοΐου, για να δούμε διάφορα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησογραφίας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζεφλή. Καλησπέρα, κύριε Βαρκάτσα. Να ξεκινήσω από την ημερίδα την οποία διοργανώνεται την αύριο Σάββατο, 18 Ιουνίου, κύριε Δήμαρχε, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Καταστήματος της Νεάπολης, με τίτλο «Το Δίκτυο Αγροβόλιο ως Φορέας Ανάπτυξης». Ποιο είναι το αντικείμενο αυτής της ημερίδας και τι θα δούμε αναλυτικά, κύριε Δήμαρχε? Όπως έχουμε ξαναπεί σε άλλες συνεντεύξεις μας, έχουμε ξεκινήσει το Αγροβόλιο. Το Αγροβόλιο είναι ένα δίκτυο πόλεων, μια επιχείρηση θα λέγαμε, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι δύο συνέτεροι είναι το Δήμος Βοΐου και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μια υποδομή η οποία έχει στόχο να βοηθήσει ουσιαστικά τους ανθρώπους μας που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό το κάνει, μιας και είναι ένα πολύ διαφορετικό εργαλείο, ένα πολυεργαλείο θα έλεγα, το οποίο μπορεί και να χρηματοδοτεί, αλλά και να αναλάβει δράσεις που φορείς σαν το Δήμο ή την Περιφέρεια δεν μπορούν με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία μας. Οπότε έχουμε ένα καινούριο εργαλείο, πραγματικά, το οποίο εμείς φροντίσαμε να το στελεχώσουμε με διακεκριμένα στελέχη, κυρίως από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, οι οποίοι επί 20 ετία δουλεύοντας εκεί έχουν κάνει πραγματικά μικρά θαύματα, τέλος πάντων, σε αυτόν τον τομέα. Και όλα αυτά με στόχο να μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικοί. 2 χρόνια μελετούσαμε όλο αυτό το πώς θα γίνει ακριβώς το δίκτυο αυτό. Φροντίζουμε να το παίρνουμε στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου Νεάπολης, που είναι ένα πραγματικά μαγευτικό τοπίο συνολικού εμβαδού περίπου 600 στρέμματα. Μάλιστα. Ένα κομβικό του σημείο. Και έχοντας ως δράσεις αυτές που αφορούν την έρευνα, ουσιαστική έρευνα, εκπαίδευση πολλών στελεχών τώρα που είναι και με την Ελληνική Επιτροπή, εποχή, αλλά και παραγωγή, μιας και πέρα από τα 600 στρέμματα, το πρικοδοτούμε και με άλλα 2.000 στρέμματα καλλιερίσιμης γης από γη που ανήκει στο Δήμο Βοΐου. Και εκεί πέρα, νομίζω, εφόσον ενημερωθούν πρώτα, και αυτό είναι ο στόχος της ημερίδας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας, να έχουμε μια αγαστή συνεργασία και να κάνουμε πολύ πιο ουσιαστικές δράσεις από ό,τι γίνονται μέχρι σήμερα, μακριά δηλαδή από απλές ενημερώσεις ή απλές ημερίδες. Όπως βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την ημερίδα, θα υπάρχουν αξιόλογοι ομιλητές, δηλαδή όλοι εμπλεκόμενοι για να ενημερώσουν για την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση και άλλα πολλά. Ακριβώς. Ενημερώνουμε γενικά για το τι σημαίνει αγροβόλιο, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει. Αυτό το κάνουμε από πλευράς μας, αλλά το κάνουμε και με τους ανθρώπους αυτούς με τους οποίους τόσο καιρό συνεργαζόμαστε για να το στήσουμε, και δεν είναι άλλοι από τους εξαίρετους καθηγητές και πανεπιστημιακούς, οι οποίοι θα είναι αύριο, το απόγευμα, 6 ώρα στην Νεάπολη, για να παρουσιάσουν αυτό το νέο εγχείρημα έτσι ώστε να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει. Μάλιστα, και όσοι μας βλέπουν, να πούμε για μια ακόμη φορά ότι αντικείμενο της ημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση του δικτύου Αγροβόλιο και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής σας. Επιπλέον στην ημερίδα αυτή θα είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Λικουρένος Ανδρέας, βέβαια θα είναι διαδικτυακά, διότι δεν μπορούσε να είναι κοντά μας λόγω μιας ασθένειας, τέλος πάντων. Θα μπορέσει όμως διαδικτυακά, πέρα από το να χαιρετήσει την εκδήλωση, να απαντήσει και σε κάποια κέρια ερωτήματα τα οποία αφορούν τους αγρότες μας αυτόν τον καιρό. Μάλιστα. Να κάνουμε τις φυσικές καταστροφές. Μακάρι να μπορούσαμε να τον έχουμε τον κύριο Λικουρέντζο εδώ, αυτό το διήμερο που είχε ανακοινωθεί. Ναι, όντως τον ταλαιπωρεί κάποιο θέμα με τη μέση του, δεν θα μπορεί να είναι. Και επειδή μου μιλήσατε για καταστροφές, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Βοΐου, κύριε Δήμαρχε, από τη χαλαζόπτωση και από τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών? Τι εικόνα έχετε καταγράψει, κύριε Δήμαρχε? Η εικόνα δεν είναι τόσο δραματική όσο είναι σε άλλα τμήματα του νομού ή της ευρύτερης περιοχής. Πάντα υπάρχουν ζημίες σίγουρα, αλλά δεν είχαμε αυτά από τα φαινόμενα τα οποία είχαμε σε άλλους δήμους όπου έγινε πολύ μεγαλύτερες ζημίες. Όντως το ραντεβού με τον κύριο Λικουρέντζο το έχουμε κλείσει εδώ και 1,5 μήνα, και με τις ευκαιρίες που θα ερχόταν στην εκδήλωση θα επισκεπτόταν και εκείνα τα μέρη. Από ό,τι μίλησε το πρωί στο τηλέφωνο, αμέσως μετά, μόλις ξεπεράσει αυτό που τον βρήκε, τέλος πάντων θα είναι κοντά μας για να δώσει και περισσότερες διευκρινήσεις ότι άλλο ερωτηθεί από τους ενδιαφερόμενους αγρότες. Ωραία. Τώρα, πριν πάμε στα έργα, θα έχουμε και ρεπορτάζ άλλωστε τις επόμενες μέρες από την ημερίδα. Είδα και ένα δελτίο τύπου για τις εκδρομές
Ο Δήμος Βοΐου διοργάνωσε και πραγματοποίησε, κύριε Δήμαρχε, εκπαιδευτικές εκδρομές όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία και τις ομορφιές του Βοΐου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε συχνά οι Δήμοι, οι μαθητές των σχολείων του ίδιου του Δήμου να πηγαίνουν σε τουριστικά μέρη της περιοχής τους για να μάθουν για την περιοχή τους. Και συζητάμε για δύο μήνες. Όπως καταρχής την είχαμε σχεδιάσει, έτσι και έγινε μια πολύ πετυχημένη δράση. Μετακινήσαμε πάνω από 1.000 μαθητές μέσα στο Βόλιο να πάνε στις απομακρυσμένες του περιοχές για να δουν αυτές τις εξαίρετες ομορφιές τις οποίες εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε με την δράση που κάνουμε όσον αφορά την τουριστική προβολή του Δήμου. Έτσι, και πόσο μάλλον όταν θέλεις με την εξωστρέφεια να ελκύσεις κόσμο να έρθει στα μέρη μας, να υπάρχει αυτό το κενό. Ήδη οι κατοικοί σου, λόγω πολλές φορές των αποστάσεων και λόγω όλης αυτής της, του κενού της επαφής που υπήρχε, δεν γνωρίζουν καλύτερα τον τόπο. Νομίζω, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μεταφέρθηκε και από τους ίδιους εκπαιδευτικούς, πραγματικά όλοι μείναν ενθουσιασμένοι. Γι' αυτό και ανακοινώσαμε ότι αυτό το πρωτότυπο πρόγραμμα θα το επαναλάβουμε με δαπάνες πάντα του Δήμου για όλα τα σχολεία και όλους μας τους μαθητές και την επόμενη σχολική χρονιά. Ωραία, να γνωρίσουν όλοι οι μαθητές τις ομορφιές του Βοΐου, και δεν είναι και λίγες. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, να έρθω στα έργα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες και κάποια σχετικά βίντεο για τον περιφερειακό δρόμο της Χιάτσας, ασφαλτοστρώθηκε, παρεμβάσει. Ποια έργα είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Δήμο Βοΐου και ποιος είναι ο σχεδιασμός? Γιατί είναι πολύ σημαντικό, επειδή λόγω και της πανδημίας δύο χρόνια υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην υλοποίηση έργων. Τι ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο στο Βόλιο? Εντάξει, έχουμε αναλάβει όντως σε μια δύσκολη περίοδο, η οποία έγινε δυσκολότερη και από τον κορονοϊό. Εμείς πρέπει να πούμε, τουλάχιστον όσοι μας παρακολουθούν στενά, δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να υλοποιούμε έργα, μικρά, μεγάλα. Πρέπει να πω ότι τα μεγαλύτερα είναι μπροστά μας. Είναι έργα τα οποία είχαν πολύ δυσκολότερο σχεδιασμό, δύσκολες μελέτες, έναν μηχανισμό, ο οποίος με αρκετή, θα έλεγα πάρα πολύ ίσως, γραφειοκρατία, όπως είναι το ελληνικό δημόσιο. Καταφέραμε να οριμάσουμε και οριμάζουμε στις επόμενες τρεις μήνες και ακόμη μεγαλύτερα έργα. Αν θέλετε, τώρα τελευταία μπορώ να σας πω πέντε πράγματα τα οποία έχουν προχωρήσει. Ναι, ναι, να πούμε ποια έχουν ολοκληρωθεί και ποια προχωράνε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ξεκινάμε, έχουμε υπογράψει συμβάσεις για την ανακαίνιση όλων των παιδικών σταθμών. Ένα έργο που ξεκινάει τον επόμενο μήνα. Πέντε παιδικοί σταθμοί θα ανακαινιστούν πλήρες με ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε πάρει από την Υπουργείο Εσωτερικών. Ανακοινίζονται όλα τα γυμναστήρια του Δήμου Βοΐου, πέντε γυμναστήρια, και γίνεται και τάπητα σταρτάν στη Σιάτιστα στο Στίβο. Μεγάλο έργο και αυτό, το οποίο είχαμε σχεδιάσει από το 19 να καταλάβουμε και έπρεπε να φτάσει στο 22 για να πάει να υλοποιηθεί. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις και από πλευράς Δήμου αλλά και από πλευράς περιφέρειας σε όλη την επικράτεια του Δήμου Βοΐου, ενώ μπροστά μας και για φέτος και για τον χρόνο έχουμε εξασφαλίσει πόρους άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να συνεχίσουμε και στα πιο δύσβατα μέρη του Βοΐου. Και έτσι με τσιμεντοστρώσεις, δηλαδή πραγματικά χωριά και στενά, αλλά και κομοπόλεις, οι οποίες έχουν να δουν παρεμβάσεις στους συνοδοποιείτες εδώ και 40 χρόνια, θα τις δουν επί της δικιάς μας θητείας, ήδη έχουν εξελιχθεί αυτά τα έργα. Στο Τσοτήλι έχουμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα, ένα να τα θυμάμαι, ένα σοβαρό έργο 450.000 ευρώ, μια ανάπλαση ενός χώρου δίπλα από το Δημαρχείο. Έρχονται από πίσω σφαγεία, έρχονται πάρα πολλά έργα. Θα τα ανακοινώνουμε ένα προς ένα. Δυστυχώς φάγαμε αρκετό χρόνο και με τον κορονοϊό και να βρούμε το βηματισμό μας. Ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος όμως στέκεται γερά, έχει οργανωμένες υπηρεσίες και εκτελεί, νομίζω, πολύ περισσότερο έργο από ό,τι θα αναλογούσε σε έναν Δήμο σαν τον Δήμο Βοΐου. Και αυτό το λένε και τα νούμερα, μιας και έχουμε τετραπλασιάσει τον προϋπολογισμό του Δήμου από 10 εκατομμύρια που παραλάβαμε. Σήμερα ο Δήμος Βοΐου καφιέται ότι έχει έναν προϋπολογισμό γύρω στα κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά νομίζω ότι μπήκαμε στον δρόμο, χρειάζεται ο χρόνος. Έτσι και εγώ θα ήθελα και από τον χώρο που προέρχομαι να γίνονται πιο γρήγορα τα πράγματα. Έχουμε όμως αυτά που έχουμε υποσχεθεί στο λαό μας. Νομίζω ένα-ένα θα τα δουν να παραδίδονται. Το χώρο που προέρχεστε, τι εννοείτε, τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση? Συγγνώμη. Το χώρο που προέρχεστε, αυτό που είπατε, τι εννοείτε, την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία? Ο χώρος που προέρχομαι είναι ο επιχειρηματικός. Α, τον επιχειρηματικό, χώρος, όχι έτσι που το είπατε. Το οποίο έχουμε συνηθίσει σε πολύ καλές, σε πολύ γρήγορους αριθμούς. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κόμματα, εγώ το γνωρίζουν όλοι, κινούμε ως Δήμαρχος Βοΐου. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά δεν έχω
κάτι άλλο παραπάνω να προσθέσω. Ο Δήμαρχος οφείλει να είναι με όλους και με όλα, ιδίως με αυτούς που μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντα και τα έργα του Δήμου. Έτσι. Τώρα, πριν πάω να ρωτήσω και κάποια άλλα θέματα, επειδή βλέπουμε και ένα σχεδιασμό για τις εκδηλώσεις, ετοιμάζετε και κάτι έτσι πολύ δυνατό τέλη Ιουλίου? Ναι, ακριβώς, και χαίρομαι που το θυμήθηκες. Ο Δήμος Βουλίου έχει αναλάβει να κάνει. Το άκουγα, κύριε Δήμαρχε, το λέγατε και πέρυσι, ότι του χρόνου να είμαστε καλά. Τελικά είμαστε καλά το 22. Στην αναβολή ήρθε η ώρα να το υλοποιήσουμε. Για πείτε μας λίγο, τι θα δούμε? Ίσως το μεγαλύτερο κατασκηνατικό event της Ελλάδος, με ένα καταπληκτικό line-up καλλιτεχνών, οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρουν πολλούς νέους και θα είναι εδώ για να βλέπουμε ήδη τη ροή των εισιτηρίων, πάει πολύ καλά. Σε μια μαγευτική τοποθεσία, σε ένα πάρα πολύ προσιτό σημείο, 1,5 χιλιόμετρο από την έξοδο Μικροκάστρου. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι και η Κοζάνη, η Φλόρνε, η Πτολεμαίδη, η Καστοριά, τα Γρεβενά μπορούν και μια άνετα να ξεκινήσουν τις 5 η ώρα από το σπίτι τους και να δουν ένα συναυλιακό γεγονός, πραγματικά πολύ σημαντικό, με μια σωστή τιμή. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της προώθησης, της γνωριμίας της Δυτικής Μακεδονίας με το όμορφο Βόλιο. Δύσκολο αυτό, βέβαια, στην υλοποίησή του. Πρέπει να πω ότι μας ταλαιπωρεί αρκετά, γιατί δεν είναι αυτά τα event να αναλαμβάνουν δήμοι, έχουν μηχανισμούς δύσκολους. Εμείς νομίζω ότι καλά τα καταφέραμε και θα έχουμε να δώσουμε κάτι διαφορετικό, γιατί δεν περιοριζόμαστε στα συνευλιακά μόνο γεγονότα. Όλα αυτά δίπλα τους θα έχουν παράλληλες δράσεις που αφορούν την υπασία, το παραπέντε, το motocross, zipline. Πραγματικά θα είναι μια πολύ πολύ καλή, καλά στημένη εμπειρία για όποιον θα μας τιμήσει με την παρουσία του. Ωραία, θα το δούμε, θα το παρουσιάσουμε και τις επόμενες μέρες, όταν θα φτάνουμε στο χρόνο εκείνο. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, επειδή μας είπατε στην αρχή, μας παρουσιάσατε τα έργα, είστε ευχαριστημένος, δεν γινόντουσαν έργα το προηγούμενο διάστημα, κάνετε παρεμβάσεις κλπ. Και ότι αλλάζει η καθημερινότητα των πολιτών, σας βλέπω αισιόδοξο κλπ. Όλα αυτά τα έργα που κάνετε, τις παρεμβάσεις κλπ. Ο Χρήστος ο Ζευκλής, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην προεκλογική περίοδο και για την αυτοδιοίκηση, δεν μένει πολύς χρόνος, ήδη από το Σεπτέμβριο και μετά θα ετοιμάζεστε. Αυτά όλα θα χτυπήσετε και πάλι την πόρτα των πολιτών να διεκδικήσετε την ψήφο τους για το 23, για μια νέα θητεία 24-29. Κύριε Δήμαρχε, δεν το κλείσατε ποτέ αυτό. Όσες φορές σας το ρώτησα, μου είπατε ότι εμείς κοιτάμε το έργο, όμως πλησιάζει ο καιρός. Δεν ξέρω, ετοιμάζεστε, έχουμε ένα καινούριο νόμο με πολλές αλλαγές. Σίγουρα, γίνονται αλλαγές. Έχουμε δρομολογήσει ένα έργο το οποίο από τώρα και πέρα θα δείξει τον όγκο του στα επόμενα χρόνια, γιατί τα πολύ μεγάλα τα οποία έχουμε σχεδιάσει, έργα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, είτε είναι αυτή σε φάση δημοπράτησης, είτε σε φάση ακόμα σχεδιασμού μερικά από αυτά, γιατί είχαν άλλα κολλήματα. Τέλος πάντων, εγώ πάντα αποφεύγω να μιλάω για τις εκλογές, γιατί όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένας προεκλογικός αγώνας. Είστε ενεργεία, δεν έχετε καταλάβει τώρα. Τύπο, γιατί γίνονται στις εκλογές πολύ συμβιβασμοί, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ναι. Εγώ σίγουρα θα είμαι παρόν στις επόμενες εκλογές. Έτσι, θεωρώ ότι δουλέψαμε καλά. Θεωρώ ότι δεν είπαμε ποτέ αναλήθειες στους πολίτες μας σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς που ο λαός μας είναι πολύ ταλαιπωρημένος, που δεν έχει εισόδημα ο λαός μας, που δεν έχει ταλαιπωρείται και από άλλα προβλήματα. Έτσι, ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και θα είμαστε σε θέση όχι να χτυπήσουμε τις πόρτες των πολιτών μας, γιατί με τους πολίτες μας νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά, να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο που ξεκινήσαμε όλη αυτή την τετραετία και να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε την ψήφο. Αυτό βέβαια έγκυται στον πολίτη του Βοήλου, εάν νομίζει ότι είναι ικανοποιημένος με αυτά που κάναμε ή και πράττουμε ή και θα πράξουμε και έχουμε σχεδιάσει, αν θέλει να μας εμπιστευτεί για την επόμενη πενταετία. Θα μπορέσουμε να δούμε παράδειγμα το Χρήστο Ζευκλή να ανοίγεται σε συνεργασίες, να συνεργάζεται ακόμα και με σημερινούς του αντιπάλους ή μέχρι τις εκλογές? Δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Σε εισαγωγικά το αντίπαλοι, εννοώντας αντίπαλοι στα δημοτικά συμβούλια. Όλοι όσοι συμμετέχουν στις εκλογές, στο μυαλό τους έχουν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Αν όχι όλοι, είναι μια μεγάλη πλειοψηφία. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν πολύ ιδιαίτερες με το σύστημα αυτό και νομίζω ότι στερήσαν και από την δημοτική αρχή στελέχη τα οποία πραγματικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να πάμε
ένα βήμα ακόμη πιο μπροστά. Η επόμενη λοιπόν περίοδος είναι μια διαφορετικές εκλογές, δίνουν την ευκαιρία σε πολύ περισσότερους να είναι σε ένα συνδυασμό και να αποτελέσουν μια πραγματική δύναμη, μιας και ο νικητής των επόμενων εκλογών θα έχει 60% του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι είναι ο νέος νόμος, άρα πολύ περισσότεροι θα μπορέσουν να είναι πολύ πιο κρίσιμοι. Εμείς προσπαθούμε και με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μαζί μας, αλλά και με νέα παιδιά και με αυτούς που υπάρχουν, να κάνουμε έναν ποιοτικό συνδυασμό ανθρώπων που έχουν και τις γνώσεις και την όρεξη και το όραμα και το χρόνο, θα έλεγα, να είναι χρήσιμοι για το βόλιο που τους έχει τόσο πολύ ανάγκη. Μάλιστα. Άρα είστε έτοιμος, ετοιμάζετε σιγά σιγά και το 23, ζητώντας την ψήφο των πολιτών του Δήμου Βοϊού. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη ονοματολογία τώρα τελευταία στο Βόλιο, ακούγονται διάφορα ονόματα και υπήρχε και μια αμφισβήτηση αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος ο νυν δήμαρχος, και γι' αυτό το ρωτάω ευθέως και το ξεκαθαρίζετε ότι ετοιμάζεστε με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη να διεκδικήσετε και το 23 την ψήφο των πολιτών του Δήμου Βοϊού. Με όλους αυτούς που θέλουν να προσφέρουν από όποιο μετερίζει και αν προέρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Δήμαρχε για την ενημέρωση και για την παρέμβαση. Ακούτε, να δράξω την ευκαιρία να προσκαλέσω. Ναι. Μεθαύριο Κυριακή στην Νεάπολη γίνεται τα 10 χιλιόμετρα, το πιο γρήγορο δεκάρι της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου, Βόλιο Ρέις, 4 διαφορετικοί αγώνες. Ξεκινάμε δυνατά με την Νεάπολη, ήδη οι εγγραφές είναι πάρα πολλές, θα έχουμε πραγματικά πολύ καλούς αθλητές. Νομίζω και οι άνθρωποι εκεί της Νεάπολης και οι δρομείς της Νεάπολης, οι οποίοι κατά το παρελθόν διοργάνωσαν αρκετές φορές αυτή την εκδήλωση, θα έχουν κάνει μια ιδιαίτερη και πολύ καλά οργανωμένη κούρσα. Θα είμαστε εκεί λοιπόν το πρωί της Κυριακής για να απολαύσουμε αυτόν τον αγώνα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.